Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι Αριστοτρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και θα κάνουμε το πιο ολοκληρωμένο vlog που έχουμε υποσχεθεί. Καλημέρα. Καλημέρα. Από κοντά. Λοιπόν, θα διαβάσω κάποια σημειώματα, κάποια σχόλια που έχουν κάνει κάποιοι φίλοι και να μας τα σχολιάσεις. Χαίρετε, Θέκλα μου. Θα μπορούσατε με την Αριστονίκη να κάνετε μια εκπομπή σχετικά με το πώς να προστατεύσουμε τα μικρά παιδιά από όλους αυτούς τους τύπους που καραδοκούν να τα εκμεταλλευτούν και να τους δημιουργήσουν τόσο κακό στην παιδική τους ψυχή? Εμείς, ως γονείς και συγγενείς, τι θα πρέπει να προσέξουμε στη συμπεριφορά του παιδιού μας? Ποιο είναι το καμπανάκι που πρέπει να μας κάνει να αναρωτηθούμε ότι κάτι πάει στραβά? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Θες να διαβάσω και τα υπόλοιπα για να σχολιάσεις μετά ή να το πάμε ένα-ένα? Μετά είχαμε ένα ερώτημα, γιατί λέει τα παιδιά δεν λένε στους γονείς τους ότι έχουν κακοποιηθεί? Γιατί δεν μεταφέρουν το μήνυμα ότι ο τάδε ενήλικας έχει κάνει την τάδε πράξη πάνω? Υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες απαντήσεις, γιατί είχε γίνει ένα ερώτημα κάτω από ένα βίντεο. Κάποια φίλη λέει και φόβος και ενοχή και άγνοια και έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας με τον γονέα. Μια άλλη κοπέλα λέει, υπερισχύει ο φόβος και ενοχή, πιστεύω. Ναι, ακόμη και αν το πεις σε γονιό που δεν έχεις καλή επικοινωνία, θα σπεύσει να το θάψει, να σε αποπάρει και το χειρότερο, να σε βγάλει τρελό στην καλύτερη, ότι μπερδεύτηκες, ότι είναι της φαντασίας σου. Στη χειρότερη περίπτωση σε γεμίζει ενοχές ότι δεν τρέπεσαι να λες τέτοιες κακοήθειες κτλ. Εγώ λέω ότι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ένα παιδί για αφέλεια, γιατί κάποιος πει τα παιδιά είναι αφελή. Είναι φυσικό το παιδί να είναι αφελές. Οι ενήλικες οφείλουμε να το προστατέψουμε και δεν τα λένε από ντροπή, από φόβο ότι ο βιαστής τους θα κάνει κακό στην οικογένειά τους, από φόβο πως η οικογένειά τους θα τους τιμωρήσει κλπ. Επίσης, ένα παιδί μπορεί να μην έχει την εγκεφαλική ανάπτυξη να αναγνωρίσει πως δεν φταίει αυτό για το ότι συνέβηκε. Είναι τόσα πολλά και μόνο το γεγονός ότι γίνεται η ερώτηση... είναι εδώ η ερώτηση. Συγγνώμη αν φανεί αφελής η ερώτησή μου, Θέκλα, με την έγκρισή σου σαφώς θέλω να ρωτήσω γιατί ένα παιδί δεν εξομολογείται κάτι τόσο βάρβαρο όσο βιασμός. Από φόβο ή ντροπή νιώθουν ενοχές. Και εγώ λέω και μόνο το γεγονός ότι γίνεται αυτή η ερώτηση δείχνει πόσα λίγα γνωρίζουμε για την παιδοψυχολογία. Μια άλλη φίλη λέει, εγώ τα είπα εκεί που έπρεπε, αλλά για κοινωνικούς λόγους το έκανα γαργάρα. Λέει μια άλλη φίλη, αλλάζουν οι εποχές και ελπίζω οι πιο νέοι να βρίσκουν πιο εύκολα καταφύγιο, κατανόηση και να μειώνονται τα περιστατικά. Ένα παράδειγμα που θυμάμαι είναι του διάσημου τραγουδιστή Κάρλος Σαντάνα, που είχε βιώσει τόσο άσχημο γεγονός σε παιδική ηλικία, το έθαψε μέσα του. Αυτό που λέει, Θέκλα, συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας. Μετά αφού πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, 30-40 χρόνια, δεν θυμάμαι, ξαφνικά του ήρθαν όλα στο μυαλό. Όλοι πρέπει να προσέχουμε, μην είμαστε αφελείς. Και υπάρχει και ένα τρίτο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει για τις ψυχές και τις ζωές των παιδιών και όχι μόνο, που ζουν μετά από τραυματισμούς, κυρίως βιασμό. Πώς συνεχίζει τη ζωή του ένας άνθρωπος, ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί? Το μέσα μου όλο νιώθω να καίγεται από τον πόνο όταν τα σκέφτομαι αυτά και δεν μπορώ να σκεφτώ πώς είναι να βρίσκουμε στη θέση τους. Που ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν. Λυπάμαι για τέτοια κατάντια του ανθρώπου. Είμαστε από τους λίγους ανθρώπους που τόσα χρόνια με το κανάλι σας εδώ έχετε σώσει κυριολεκτικά κόσμο και το ευχαριστώ, είναι πολύ λίγο. Άρα, τα ερωτήματα είναι τρία. Ποιες μπορεί να είναι οι ενδείξεις ότι μπορεί το παιδί μας να έχει κακοποιηθεί? Γιατί τα παιδιά δεν το λένε όταν έχουν κακοποιηθεί? Και πώς μπορεί να ζήσει τη ζωή του ένα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία μεγαλώνοντας? Και θα βάλω και εγώ και ένα τέταρτο ερώτημα. Πώς μπορούμε να προλάβουμε τέτοια περιστατικά? Σ' ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, όπως είπαμε και στο blog που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι το θέμα της παιδοφιλίας, των παιδεραστών, γιατί υπάρχουν διαφορετικές ενοιολογικά καταστάσεις μεταξύ αυτών των δύο όρων, είναι ένα θέμα πάρα πολύ φλέγον, ένα θέμα πολύ παραγωνιστικό, ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο δυστυχώς δεν τη χάνει της δέουσας προσοχής και της σωστής χρήσης
τόσο από τα μέσα όσο και γενικότερα από την πολιτεία και τους θεσμούς. Είχαμε και στο παρελθόν, όταν κάναμε την εκπομπή στο ΣΥΓΜΑ, προτείνει μαζί με το βιβλιάριο που δίνουν οι παιδίατροι να δίνεται και ένα βιβλιάριο το οποίο να αφορά την ψυχολογία του παιδιού, γιατί πολλές φορές ανά ηλικία το παιδί έχει διαφορετικές έτσι, ανάγκες, διαφορετικές γνωστικές ικανότητες και έχουμε παρατηρήσει ότι οι γονείς αγνοούν, καθότι οι άνθρωποι δεν είναι ειδικοί, τι μπορούν να πούσουν σε έναν παιδί ανάλογα με την ηλικία του. Ενώ ξέρουν πότε θα βγάλει το δόντι του, ενώ ξέρουν πότε θα φάει φαγητό και όχι κρέμα, ενώ ξέρουν πότε θα πρέπει να βάλει εμβόλιο, δεν γνωρίζουν τι να περιμένουν από έναν παιδί από άποψη ψυχολογίας. Αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το ολοκληρώσουμε αυτό το εγχείρημα μας, δεν βρήκαμε χορηγούς, νομίζω κάτι ναι, είχε... Ναι, ναι. Είχαμε προσπαθήσει μέσα από την εκπομπή, Θέκλα, μιλάμε ανοιχτά, που η Αριστονίκη ήταν βασικός συνεργάτης, να εκδίδαμε ένα βιβλιάριο στο οποίο να ήταν καταγεγραμμένα τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού και τι μπορεί και τι πρέπει να πει ο γονιός του παιδί σε κάθε στάδιο. Ακριβώς. Αν υπάρχει κάποιος που μας ακούει που μπορεί να χορηγήσει κάτι τέτοιο, η Αριστονίκη είναι εδώ πρόθυμη να προσφέρει τις γνώσεις της και την... Το λοιπόν, know-how της. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα του το να κακοποιείς έναν παιδί ή να το παραμελείς ή να το παρενοχλείς ή να το κακοποιείς σεξουαλικά, είναι ένα πάλι πολυδιάστατο ζήτημα. Τα παιδιά συνήθως, επειδή δεν είναι όρημα, δεν έχουν τη σεξουαλική οριμότητα και δεν έχουν δεχόμενα αναπτυχθεί ως τον ερωτικό τους εαυτόν για να μπορούν να αναγνωρίζουν σημάδια, έχουν φυσικά την παιδική αφέλεια, η οποία είναι κομμάτι φυσιολογικών της παιδικότητας, γιατί φτάσαμε στην εποχή που να θεωρούμε μειονέκτημα το να είμαστε φυσιολογικοί. Η αφέλεια λοιπόν, η παιδική αθωότητα είναι ζητούμενο το να εδώ έχουν τα παιδιά μας. Εδώ αναρωτιόμαστε όταν ένα παιδί 6, 7, 8 χρονών γνωρίζει έννοιες, βρισιές ή καταστάσεις που δεν συναντούμε την ηλικία του, λόγω του ότι βλέπει ακατάλληλα βίντεο, κατάλληλες ταινίες και λαμβάνει μέρος σε κατάλληλες συζητήσεις, εδώ αναρωτιόμαστε τι τρέχει μες στο σπίτι αυτού του παιδιού. Όχι όμως και να φτάσουμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε γιατί ένα παιδί είναι αφελές, επειδή ακριβώς δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ενήλικος άρρωστος νους μπορεί να αισθάνεται πράγματα. Σας είπα να φέρω τον μία αφελή. Εντάξει. Αισθάνεται πράγματα για έναν παιδί το οποίο δεν είναι έτοιμο ούτε εκείνον, αλλά και ούτε υπάρχουν οι συνθήκες που να, τέλος πάντων, να μπορεί το παιδί να αντιληφθεί τι ακριβώς σκέφτεται αυτό το άρρωστο μυαλό. Άρα, ναι, τα παιδιά είναι αθώα, ναι, τα παιδιά στην παιδική τους ηλικία, καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, της νηπιακής και της παιδικής ηλικίας, την πρώτη και τη δεύτερη παιδική ηλικία, δεν μπορούν να νιώσουν συναισθήματα ερωτικά για ενήλικες και αν, ακόμα και αν έχουν μία, να το πούμε, γονεοποίηση ή μία πρόωρη, έναν πρόωρο μεγάλωμα, ακόμα και έτσι δεν φαίνεται ότι ούτε σωματικά αλλά ούτε και ψυχολογικά να αντιλαμβάνονται πολλά πράγματα. Μάλιστα, στη διδακτορική μου διατριβή είχα ασχοληθεί με το θέμα της προεφηβείας και της πρόωρης σεξουαλικοποίησης των παιδιών και είχε διαφανεί ότι η pop κουλτούρα, δηλαδή τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τα κοινωνικά δίκτυα, συμβάλλουν στο να σεξουαλικοποιήσουν πρόωρα τα παιδιά μέσω τους, γιατί η ηλικία αυτή είναι μια ηλικία η οποία είναι έχει
Τα παιδιά αυτά είναι πάρα πολύ καλοί αγοραστές, καθότι έχουν αντιληφθεί οι διάφοροι που ασχολούνται με το marketing ότι είναι ευάλωτα τα άτομα στην προεφηβεία. Οπότε ό,τι ζητήσουν από τους γονείς τους, επειδή ακριβώς το ζητούν επίμονα, εύκολα μπορεί να το πάρουν. Άρα έχουν δημιουργήσει μια ολόκληρη αγορά με βάση, με στόχο τα παιδιά προεφηβείας, που αφορά ρούχα, που αφορά προϊόντα, που αφορά παιδικά μακιγιάς, που αφορά διάφορα πράγματα, τα οποία φυσικά σεξουαλικοποιούν ενδεχομένως τα παιδιά. Και αυτή η πρόωρη σεξουαλικοποίηση, με βάση την έρευνα, δεν έχει διαφανεί ότι είναι συνυφασμένη με την όντως σεξουαλικοποίηση των παιδιών. Δηλαδή, το να νιώθουν δηλαδή τα παιδιά σεξουαλικά συναισθήματα. Απλά υπάρχει μία προσποίηση, δηλαδή συμπεριφέρονται ως φορώντας ρούχα ή κάνοντας πράγματα που κάνουν οι μεγαλύτεροι ως ενήλικοι, αλλά δεν νιώθουν και δεν μπορούν να συναισθανθούν την ενηλικίωση αυτή που είναι η συνέχεια αυτής της πράξης. Άρα η βιβλιογραφία ήρθε να μας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ότι ναι, τα παιδιά μπορούν να δείχνουν μεγαλύτερα, μπορούν να ντύνονται ως μεγαλύτερα, μπορούν να βάφονται και να στολίζονται όπως βάφονται και στολίζονται οι νεαρές κοπέλες. Ωστόσο, δεν έχουν επίγνωση αυτής της φάσης γνωστική και συναισθηματική που να μας φέρει στο σημείο να ισχυριστούμε ότι είναι με την άδεια τους, έστω και χωρίς να είναι νομικά κατοχυρωμένοι, που γίνεται ό,τι γίνεται. Αυτά είναι επιχειρήματα άρρωστων μυαλών που προσπαθούν με αντιεπιστημονικούς, αντιδιοντολογικούς και ανήθικους τρόπους να δικαιολογήσουν τα άρρωστα μυαλά τους. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή όλοι μας, και οι πολίτες και τα μέσα και οι θεσμοί απέναντι σε αυτά τα επιχειρήματα. Κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι αν ένα κοριτσάκι πειραματίζεται και παίζει και βάζει μακιγιάζ και βάζει ψηλά παπουτσάκια ότι φταίει που θα βιαστεί. Σε καμία περίπτωση. Μιλάς για το ότι έχει χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία από τους διάφορους που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Εμείς εδώ λέμε ότι δεν είναι καλή ιδέα τα παιδιά να μεγαλώνουν πριν από την ώρα τους και τα κορίτσια να ντύνονται με γυναικεία ρούχα όταν είναι παιδιά και όταν είναι προεφηβή. Δεν σημαίνει όμως ότι ας συμβεί αυτό το πράγμα, φταίει το παιδί, φταίει ο γονιός που το άφησε να ντυθεί για το τι μπορεί να συμβεί. Θέλω να κάνουμε έτσι λίγο ένα διαχωρισμό ανάμεσα σε τρεις όρους. Παιδοφιλία, παιδεραστία και παιδοβιασμός. Παιδοφιλία είναι η τάση, η αρρωστημένη, που μπορεί να έχει κάποιος ενήλικας να φαντασιώνεται ερωτικές επαφές με παιδιά, χωρίς να σημαίνει ότι απαραίτητος φτάσει στην πράξη. Παιδεραστία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται δυστυχώς από την αρχαία Ελλάδα, και ωρεοποιεί κάπως αυτό που συμβαίνει, γιατί έχει μέσα τη λέξη έρωτας. Τάχα ερωτεύομαι παιδιά. Ο δόκιμος όρος που χρησιμοποιείται τις τελευταίες μέρες είναι ο όρος παιδοβιασμός, που σημαίνει έναν ενήλικα ο οποίος προχωρά στην εντελώς αρρωστημένη, ανήθικη, αφύσικη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ποινικά κολάσιμη πράξη του να βιάσει ένα παιδί. Γιατί το είχα και αυτό. Μου στείλε μία μήνυμα, έγραψε μία σχόλιο και λέει: Γιατί λέτε τον όρο παιδοβιαστές? Γιατί άμα λέτε τον όρο παιδοβιαστές, είναι σαν να τους ξεπλένετε. Είναι σαν να εννοείται ότι υπάρχει συνένεση. Όχι. Βιαστής και μάλιστα βιαστής παιδιών. Και η λέξη παιδεραστία είναι μία λέξη η οποία συγκαταλέγεται στις διαστροφές και στις ποινικά κολάσιμες πράξεις. Τις παραφιλίες. Τις παραφιλίες, ναι. Ακριβώς αυτή είναι η εννοολογική διαφορά. Ωστόσο, αυτός που είναι παιδόφιλος είναι εν δυνάμει παιδοβιαστής. Δηλαδή, ναι, δεν λέω ότι είναι υποψήφιος για παιδοβιασμό. Ωστόσο, ο παιδοβιαστής είναι η έσχατη κατάληξη, αν έχει ένα φάσμα, είναι η έσχατη κατάληξη του φάσματος της παιδοφιλίας ως παραφιλικό φαινόμενο.
Άρα έχουν ακουστεί τέρατα τις τελευταίες μέρες στην επικαιρότητα γύρω από την προσπάθεια κάποιων να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, αλλά και την άγνοια του κοινού γύρω από θέματα πολύ σημαντικά όπως είναι αυτά. Και η προσπάθεια μας εδώ είναι να φωτίσουμε λίγο αυτόν τον σκοτεινό δωμάτιο του παιδοβιασμού και της παιδοφιλίας και όλα αυτά που τέλος πάντων ακούγονται τις τελευταίες μέρες προκειμένου να αρχίσει ο κόσμος να αντιλαμβάνεται το μέγεθος της τραγωδίας του να αφήνουμε να γίνονται μπροστά στα μάτια μας τέτοια φαινόμενα και να μην παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα. Να μην παίρνουμε μέτρα που να είναι δηλαδή πολύ να κόβουν τα πόδια στους ανθρώπους αυτούς. Και έναν ισχυρό μέτρο θα μπορούσε να είναι η αυστηροποίηση των ποινών, δηλαδή η διαβίου κάθειρξη ενδεχομένως αυτών των ανθρώπων και άλλα μέτρα τα οποία μπορούν, δεν είναι δικό μου μετερίζει να τα κρίνω, ωστόσο λέω τη γνώμη μου ότι όταν είναι πολύ έτσι χάδινοι οι ποινές, είναι σαν να αφήνουμε μπροστά στα μάτια μας να γίνονται γεγονότα τα οποία φέρνουν σε δύσκολη θέση παιδιά. Λοιπόν, τώρα, στο ερώτημα του γιατί τα παιδιά δεν μιλάνε. Σκεφτείτε ότι είναι σαν να γίνεται ένας κεραυνός που να διαπερνά όλο σου το είναι, όλη σου την ύπαρξη και να σε παγώνει. Να σε κάνει έναν κομμάτι παγόβουνο. Είναι αυτό που λέμε τα έχω δει όλα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν το άτομο όταν βιάζεται, όταν του κάνεις κάτι που δεν μπορεί να το καταλάβει, είναι σαν, δεν το, δεν το, δεν το, δεν είναι έτοιμο, δεν το αντιλαμβάνεται, δεν μπορεί να το κατανοήσει, να το καταπιεί, να το κάνει ένα μαζί του. Παθαίνει έναν τέτοιον ισχυρό σοκ που είναι σαν να αποσχίζεται η ψυχή του, σαν η ψυχή του εκείνη τη στιγμή να έχει πελαγώσει, να μην μπορεί να αντιληφθεί τι γίνεται. Οπότε, ανάλογα με τις άμυνες, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία, ανάλογα με την προσωπικότητα που έχει μέχρι την εκείνη τη στιγμή το παιδί, γιατί είπαμε ότι η προσωπικότητα δομείται ακόμη, ανάλογα με την οικογένεια που έχει το παιδί, το κοινωνικό δίκτυο που έχει το παιδί, τα γεγονότα ζωής, αλλά και τη φάση ζωής που ζει η οικογένειά του, μιλάει λιγότερο ή περισσότερο. Λοιπόν, συνήθως τα παιδιά τα οποία παθαίνουν τέτοιο σοκ, κλείνονται στον εαυτό τους, παγώνουν και αρχίζουν μέσω της συμπεριφοράς τους να δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Είτε αυτόν είναι απομόνωση, είναι καταθλιπτικά σημάδια, είτε είναι πτώση της σχολικής επίδοσης, είτε είναι απόσυρση κοινωνική, δεν θέλουν να πηγαίνουν στις δραστηριότητες τους, δεν θέλουν να πηγαίνουν έξω, βλέπεις ότι το παιδί σου έχει αλλάξει, δεν είναι το παιδί που ήξερες, δεν του αρέσουν πλέον τα πράγματα που του άρεσαν, δεν μιλάει πολύ, είναι συνέχεια απομονωμένο, οπότε είναι μπορεί φυσικά να είναι ακόμα πιο σοβαρό. Δηλαδή να αρχίσει να παθαίνει κρίσεις πανικού, να έχει κρίσεις άγχους, να ανοίξει ένας διάβλος όλων των γονιδιακών υποστρωμάτων που μπορεί να έχει η ψυχή αυτού του παιδιού, το άτομο του, για να βγουν προς τα έξω. Δηλαδή είναι από τα γεγονότα που μπορεί να λειτουργήσει ως πυροδότηση διαφόρων ψυχοπαθολογικών καταστάσεων που μπορεί να κρύβει μέσα τον DNA αυτού του παιδιού και να βγουν προς τα έξω. Και πολλές φορές μπορεί να σκεπαστούν πίσω από το πέπλον, «Α, το παιδί μου άνοιξε, ας πούμε, μια ψυχοπαθολογική κατάσταση και ίσως ήταν αυτό που έφταιγε». Ή τα πολύ εσωστρεφή παιδιά, που ίσως να έχουν και την τάση να είναι ιδιοσυγκρασιακά εσωστρεφή, κλείνονται τελείως στον εαυτό τους, απομονώνονται και στο τέλος δεν μπορούν γενικότερα να πάρουν τη βοήθεια που χρειάζεται. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις
άτομα του κοινωνικού περίγυρου των παιδιών. Είτε αυτή είναι εκπαιδευτική, είτε αυτή είναι σύμβουλη που είναι στο σχολείο τους, είτε είναι κάποιος συγγενής που έχει μια καλή σχέση με το παιδί, είτε είναι κάποιος εκπαιδευτικός κάποιας δραστηριότητας που πηγαίνει το παιδί. Μπορεί να το μιλώντας με το παιδί, έχοντας την εμπιστοσύνη του παιδιού, από εκεί να βγει και να διαφανεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είτε μέσω της ζωγραφιάς του. Πες μας λίγο για τις ζωγραφιές, επειδή η δόκτωρ Αριστονίδη Θεοδοσίου είναι και art θεραπευτήρια και θεραπεύτρια μέσω της τέχνης, αλλά είναι και επόπτρια των νέων σπουδαστών για θεραπεία τέχνης. Τι μπορεί και τι είδους ζωγραφιές πρέπει να μας προβληματίσει? Συνήθως όταν ένα παιδί μας ζωγραφίσει μια σκηνή στην ζωγραφιά του που δεν συναντεί με το ηλικιακό φάσμα στο οποίο βρίσκεται, κάποια σκηνή ας πούμε ερωτική ή κάποια σκηνή περίεργη, το μυαλό μας πάει κατευθείαν σε παιδοβιασμό. Ωστόσο δεν είναι αρκετή μία ζωγραφιά για να κάνεις διάγνωση, υπάρχουν έγκυρα εργαλεία και ψυχομετρικής αξιολόγησης και μιας πολύ περιστατωμένης κλινικής συνέντευξης και κλινικής παρατήρησης και όλα μαζί τα εργαλεία και η παιδοψυχιατρική εκτίμηση και η παιδοψυχολογική εκτίμηση και το ιστορικό και η παρατήρηση και η ψυχομετρική αξιολόγηση και η ζωγραφιά, όλα μαζί μπαίνουν στο φάκελο και μπορεί κανείς, λαμβάνοντας υπόψη του όλα αυτά τα δεδομένα, να έχει μια άποψη, γνώμη, γνωμάτευση, παιδοπραγματογνωμοσύνη για το τι συνέβη σε αυτόν το παιδί. Και τη ζωγραφία μπορείτε να διαβάσει εντός εισαγωγικών να την αναλύσει καλύτερα κάποιος που είναι εικαστικός θεραπευτής. Με την βοήθεια φυσικά του παιδιού. Γιατί η ζωγραφία δεν λειτουργεί ως ένα προφητικό μήνυμα το οποίο μας αφήνει το παιδί, γιατί έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις επικαιρότητας ότι παίρνουμε τις ζωγραφιές των παιδιών και κάνουμε σαν να έχουμε τον καφέ των Κυπριακών και των Ελληνικών και να βγάλουμε, να λέμε τα μελούμενα μέσα από μια ζωγραφιά. Αυτό δεν είναι επιστημονικός τρόπος για να αναλύσει μια ζωγραφιά. Το να δεις σε τι στάδιο βρίσκεται το παιδί, τι χρησιμοποιεί, γιατί οι ζωγραφιές έχουν στάδια εξέλιξης. Τα χρώματα που χρησιμοποιεί, τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί, ναι. Αλλά το να πεις τι ήθελε να μας πει το παιδί και ίσως να πρόβλεπε το μέλλον ή να μας έλεγε τι περνά στο σπίτι του, αυτό είναι μια υπόθεση που σίγουρα δεν συνάδει επιστημονικά με την πραγματικότητα αν δεν έχουμε την αφήγηση του παιδιού γύρω από τη ζωγραφιά. Γιατί το παιδί μπορεί άλλα πράγματα να εννοούσε ζωγραφίζοντας αυτή τη ζωγραφιά. Μπορεί να ήταν μια σκηνή που είδε, μια σκηνή που άκουσε, ένα κινούμενο σχέδιο το οποίο παρακολούθησε, κάτι που άκουσε που του το αφηγήθηκαν ή κάτι προσωπικό δικό του ή κάποιος τρόπος να αποτυπώσει κάτι το οποίο δεν αποτυπώθηκε με τον τρόπο που εμείς καταλάβαμε. Άρα αν δεν μας πει το παιδί τι ζωγράφισε, είναι παρακινδυνευμένο και επιστημονικά απαράδεκτο να βγούμε δημόσια και να λέμε τι νομίζουμε ότι ζωγράφισε αυτό το παιδί. Λοιπόν, άρα, ναι, θεωρείς για περιπτώσεις τις οποίες κάποιοι που μπορεί να είναι εικαστικοί θεραπευτές μπορεί να δώσουν συνέντευξη στην τηλεόραση και να πούμε αυτή τη ζωγραφιά έχω να πω αυτό. Μπορούμε να πούμε κάποιες υποθέσεις γενικές. Ότι μπορεί, ας πούμε, έναν άτομο το οποίο έχει άρνη αντυχή, να έχει παρατηρηθεί ότι ζωγραφίζει με αυτόν τον τρόπο στα τελευταία στάδια της άρνησης. Ή έναν άτομο το οποίο έχει ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, ζωγραφίζει με αυτόν τον τρόπο. Ή έναν άτομο το οποίο έχει ίσως υποστηρικά κοπήση, ζωγραφίζει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά το να πει συγκεκριμένα για έναν άτομο να γνωματεύσει δια της τηλεοράσεως ή δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τι μπορεί να λέει η ζωγραφία του, είναι απαράδεκτο. Είναι απόρριτο. Αυτά αφορούν μόνο το άτομο και την οικογένεια του και σε καμία περίπτωση δεν βγαίνουμε δημόσια να κάνουμε γνωμάτευση για κανέναν παιδί συγκεκριμένα. Το να βγούμε και να πούμε γενικότητες, τι παρατηρείται βιβλιογραφικά ή τι παρατηρείται μέσα από την έρευνα, ναι. Αλλά ως εκεί. Ναι, υπάρχουν συνάδελφοι που μπορεί να έχουν βγει και να έχουν πει συνήθως όταν ένα παιδί έχει αυτό, να έχει αυτά τα σημάδια. Ωστόσο, αν ρωτηθούν συγκεκριμένα για έναν περιστατικό της επικαιρότητας, η σωστή απάντηση θα ήταν
δεν γνωρίζουμε το περιστατικό, δεν έχουμε εξετάσει το περιστατικό και ακόμη και αν γνωρίζαμε το περιστατικό και το είχαμε εξετάσει, δεν είναι αυτός ο τόπος και ο χώρος που θα λέγαμε οτιδήποτε γύρω από αυτό το περιστατικό. Και είναι η σωστή επαγγελματική, επιστημονική, δεοντολογικά τοποθετημένη απάντηση ενός συναδέρφου που σέβεται την επιστήμη του και σέβεται τον εαυτό του. Συγγνώμη που είμαι έτσι αυστηρή. Να είσαι. Αλλά... Να είσαι, δικαιούσε να είσαι γιατί είσαι και επόπτρια εικαστικό θεραπευτό. Δεν είσαι απλώς εικαστική θεραπευτρία και είσαι και ψυχολόγος. Και είσαι και ψυχολόγος με διδακτορικό τίτλο, ειδικά σε αυτή την ηλικιακό πλαίσιο. Με δικαιούσε. Σε καλά κάνεις και μιλάς αυστηρά. Και το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά που κάναμε έκτακτο βίντεο, ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα. Σου έχω πει ότι θα μιλήσω και με μια παιδοψυχίατρο που εξειδικεύεται σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε στις 30 του μηνός τη βιντεοσκόπηση. Να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας, να είμαστε διαβασμένοι, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν είναι πράγματα για τα οποία μιλάμε ελαφρά την καρδία. Ακριβώς. Ποιον ερωτήμα δεν απαντήσαμε? Τα απαντήσαμε όλα? Όχι, δεν τα απαντήσατε. Ή δεν απάντησα. Εφτάσετε μέχρι το σημείο του πώς μπορεί να καταλάβουμε ότι μπορεί το παιδί μας να έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης. Υπήρχαν ακόμη απάντησες και το γιατί μπορεί το παιδί να μην μιλήσει. Mm-hmm. Απάντησες αυτά τα δύο. Υπάρχει το τρίτο ερώτημα, πώς μπορεί να είναι η ζωή ενός παιδιού που έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά από εδώ και πέρα και πόση δυσκολία χρειάζεται για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα τραύματα του και αν θα έχει ποτέ φυσιολογική ζωή. Και το τέταρτο που έθεσα εγώ ήταν η πρόληψη. Να. Γενικά μιλώντας και από την εμπειρία μου θα πω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, ένα πολύ σοβαρό τραύμα, όπως είπαμε και στο προηγούμενο vlog το έκτακτο, το σύντομο, είναι το τραύμα των τραυμάτων και το κάθε άτομο ανάλογα με τα κρατήματα του, ανάλογα με την ανθεκτικότητα του, ανάλογα με τον ιδιοσυγκρασία του, το κοινωνικό δίκτυο υποστήριξης, την θέληση του για να θεραπευτεί, έχει αντίστοιχη πορεία. Ωστόσο, διαφαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο και επίπονο και μακροχρόνια η προσπάθεια η θεραπευτική που χρειάζεται για να επουλωθούν οι πληγές και τα τραύματα αυτών των παιδιών που έχουν υποστεί παιδοβιασμό. Είναι πάρα πολύ επίπονη διαδικασία. Χρειάζεται πολύ, πολύ καταρτισμένη ειδική ομάδα. Χρειάζεται πολύ θέληση από τον ίδιο. Χρειάζεται πολύ δυνατόν υποστηρικτικό κοινωνικό πλαίσιο για να βοηθηθεί. Και ανάλογα με την έκταση του ζητήματος, τις διαστάσεις του ζητήματος που υπάρχουν, είναι και αντίστοιχη πορεία των ανθρώπων αυτό. Άρα, με σεβασμό, δεν κοιτάμε από την κλειδαρότρυπα και αυτό που μπορούμε να κάνουμε ενός πολιτεία είναι να διευκολύνουμε τη ζωή των ατόμων αυτών, είτε παράσχοντας τους ενδεχομένως υποστήριξη, τη δυνατότητα να υποστηριχθούν ψυχοθεραπευτικά διαβίου από μια ομάδα ειδικών. Να γίνει ένα κέντρο όπου να αναλαμβάνει να είναι, δεν ξέρω, ιδιωτική πρωτοβουλία, κυβερνητική. Δεν υπάρχει. Το οποίο να αναλαμβάνει παιδιά ή ενήλικες οι οποίοι έχουν βιαστεί και να τους διαβίου υποστήριξη κοινωνικού πλαισίου, θεραπευτικού πλαισίου, φροντίδας ψυχιατρικής, προκειμένου να ανακουφιστούν. Και να λαμβάνουμε τα μέτρα, να αυστηροποιήσουμε τις ποινές μας, να γίνουμε πιο άνθρωποι, να σταματήσουμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε τέτοια φαινόμενα, να σταματήσουμε να τα εκμεταλλευόμαστε είτε για κλικ στο διαδίκτυο είτε για τηλεθεάσεις και να κάνουμε μια βαθιά αυτοκριτική για το που βαδίζουμε εμείς προσωπικά αλλά και γύρω μας όταν αφήνουμε τέτοια φαινόμενα να συμβαίνουν γύρω μας, αλλά εμείς θα πηγαίνουμε να κοιμόμαστε ήσυχοι, ώσαν να μην έγινε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε φθαρεί κοινωνικά, το λέγαμε και στο συνέδριο που επήγα στις αρχές του Οκτωβρίου, ότι ζούμε δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες εποχές, ζούμε παρακμιακές εποχές, είναι οι κραυγές απόγνωσης από την κοινωνία, βγαίνουν κραυγές απόγνωσης. Οι άνθρωποι δεν πάμε καλά.
Δεν πάμε καλά. Το βλέπουμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Η βία έχει φτάσει σε απίστευτα επίπεδα και εδώ στην Κύπρο ξέρεις ότι έχουμε ένα περιστατικό βίας σε κάθε σχολείο κάθε μέρα. Εντάξει, των μαθητών. Παραβατικότητα, εκφοβισμός, ακόμα και εγκληματικές ενέργειες. Και ό,τι αντιστοιχούν ένας ψυχολόγος για 10 σχολεία... Κανονικά, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να διορίζεται ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος σε κάθε σχολείο, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Πλέον είναι ένας απαραίτητος. Πλέον ένας ένιχτα. Τουλάχιστον ένας, μάνα, εδώ που έχει έναν ψυχολόγο για 20 σχολεία, να έχει έναν το κάθε σχολείο. Αυτόν το λέγαμε από το 2000. Έχει περάσει 22 χρόνια και ακόμα το λέμε. Τέλος πάντων, το είδαν και στην ελληνική κοινωνία, γιατί και εκεί τα ίδια και χειρότερα είναι. Δεν είναι ότι είναι καλύτερα από εμάς. Αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι ακούγεται ότι γίνεται πολλή δουλειά από το χαμόγελο, που δεν είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και δεν είναι κρατική. Μα το χαμόγελο είναι ένα. Ναι. Δεν μπορεί θέλω ένα χαμόγελο να λύσει τα προβλήματα. Ναι, ρε μάνα μου, θέλω να σου πω ότι ακόμη και στην Ελλάδα περιμένουν από το χαμόγελο και το κράτος δεν έχει δομές. Αυτό θέλω να πω. Η κοινωνία δεν έχει φροντίσει. Το κράτος μας δεν είναι κοινωνικό, είναι αντικοινωνικό. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ότι το κράτος μας πάσχει, πρέπει να του γίνει διάγνωση και θεραπεία. Είναι, κάνει τα πάντα για να μας στρέψει προς τις πόρτες των ψυχολόγων και των ψυχιάτρων. Πώς μπορεί να. Άρα για σένα δουλεύει το κράτος. Πώς... Ναι, για μένα, ακριβώς το βρήκες. Ποιος μπορεί να διαγνώσει και να θεραπεύσει το κράτος όμως. Εμείς είναι οι πολίτες, νομίζω. Αν επιτέλους γίνουμε μια φωνή, εμείς είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τον κόσμο, κάνουμε ένα λειτουργήμα και μακάρι η κοινωνία να πηγαίνει καλύτερα, θα βρίσκαμε θέματα και να πούμε και ψυχοεκπαιδευτικά και θετικής ψυχολογίας και θα βρίσκαμε δουλειά. Βέβαια, ναι. Όλα αυτά δεν τα λέμε για να έχουμε δουλειά. Όταν σου λέω για σένα μου. Όχι, ήταν το διευκρινίζω. Ήταν έναν ηλίθιο άτομο. Ωστόσο, αυτό που γίνεται είναι ότι επειδή ακριβώς μετά την πανδημία, εκτός από ένα σοκ τεράστιο που έχουμε υποστεί. Μ' αρέσει που λέω μετά την πανδημία, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, δεν είστε εδώ με τη μάσκα, οπότε μπορεί να πεις. Εντάξει. Υπάρχει μια ψυχολογική καταπώνηση του πληθυσμού και μια ψυχολογική πανδημία, την οποία τη βλέπουμε στους δρόμους. Βλέπουμε ανθρώπους να βγαίνουν από τα αυτοκίνητα τους, εγώ έχω γίνει μάρτυρας άπειρες φορές, και να πηγαίνουν να γροθοκοπούν των μπροστινών γιατί δεν τους άφησαν να περάσουν. Ανθρώπους στα φανάρια να σταματούν και να βρίζουν και να χειδεολογούν. Ανθρώπους να κορνάρουν και να παίζουν ξύλο. Ανθρώπους να σπάνε κάμερες, ανθρώπους να μπαίνουν στα σχολεία και να απειλούν με μαχαίρια παιδιά. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πάθουμε για να ξυπνήσουμε και να πούμε ρε, μα κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται να τα αφήσουμε όλα αυτά να συμβαίνουν. Και ξεκινούμε, οργανωμένα σύνολα. Εισηγήσεις οργανωμένες. Επιτέλους, καταλαβαίνουμε ότι κάθε επιστήμονας στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχει χρησιμότητα. Αντί να το διώχνουμε να πηγαίνει στο εξωτερικό που το θέλουν, ας τον κρατήσουμε σε αυτές τις χώρες που χρειάζονται και ο καθένας με τις γνώσεις του και με αυτά που γνωρίζει και με αυτά που μπορεί να κάνει, να συνεργαστούμε και να κάτσουμε κάτω και να κάνουμε πρωτόκολλα, να κάνουμε, να εισηγηθούμε πράγματα, να τα στείλουμε στα Υπουργεία και να απαιτήσουμε να γίνουν. Αυτοί οι βουλευτές που υπάρχουν, οι βουλευτές μας, οι οποίοι τώρα έχουμε και εκλογές, να δεις τι ωραία που θα έρθουν να τα ακούσουν τώρα που τους συμφέρει. Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι και εγώ μιλάω ίσια. Λοιπόν, άρα έχουμε δύναμη. Τη χρησιμοποιούμε όμως. Δεν τη χρησιμοποιούμε. Γιατί είμαστε και εμείς βολεμένοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι μπορεί να μην είναι βολεμένοι, κάποιοι μπορεί να είναι πολύ απειβδισμένοι. Είμαστε βολεμένοι στην απελπισία μας. Είμαστε βολεμένοι, έχουμε βυθιστεί στην απελπισία μας. Και πρέπει να ξυπνήσουμε. Και να πούμε εντάξει, φτάνει, τώρα αρχίζει η δράση. Ό,τι έγινε, έγινε. Από εδώ και πέρα, ό,τι μπορούμε να αποτρέψουμε, μας το αποτρέψουμε. Και άμα έχουμε αυτή τη στάση ζωής, σίγουρα θα γίνουν περισσότερα πράγματα από αυτά που δεν γίνονται τώρα.
Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα δικά μας τα παιδιά ώστε να μην πέσουν θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Σωστή επικοινωνία στο σπίτι, να είμαστε κοντά με τα παιδιά μας, να τους ενημερώνουμε, να τους ψυχοεκπαιδεύουμε μέσω από δηλαδή να χρησιμοποιούμε την επικαιρότητα με ένα θετικό τρόπο. Με ποια έννοια, του να τους πούμε, ναι, έγινε αυτό το περιστατικό, κάτσε να δούμε γιατί έγινε αυτό το περιστατικό. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει το άλλο, εσύ τι θα μπορούσες να κάνεις, αν έβλεπες κάποιο συμμαθητή σου, αν κάποιος σου έκαμνε αυτό το πράγμα. Κάτσουμε να συζητήσουμε με τα παιδιά μας και αν εντοπίσουμε ότι τα παιδιά μας φοβούνται κάτι, είναι πιο κλειστά στον εαυτό τους, δεν έχουν εκτίμηση στον εαυτό τους, έχουν τάση να είναι παρορμητικά και να παρεξηγούνται προς την παραβατικότητα. Κάνουμε κάτι προληπτικά. Τα παίρνουμε σε έναν ψυχολόγο της επιλογής μας και κάνει 5-6 συνεδρίες να του δώσει ένα μαξιλαράκι του παιδιού να μπορεί να κινηθεί και δεν περιμένουμε να γίνει πρόβλημα, να πάει αποβολές, να έρθει όταν έρθει το κλιμάκιο των ψυχολόγων του Υπουργείου, να όταν κινητοποιηθεί το γραφείο ευημερίας και όταν κινητοποιηθεί το σχολείο, όταν θα είναι δηλαδή πλέον αργά, γιατί το παιδί θα έχει παγιώσει μια συμπεριφορά, να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί τότε ακριβώς έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο και δεν θα χρειάζονται μόνο 6 συναντήσεις, θα χρειάζονται 66 συναντήσεις. Και λίγες λέω. Άρα αυτός, το να είμαστε κοντά με τους ανθρώπους μας, με τις οικογένειες μας, τα παιδιά μας, τον σύντροφο μας, τη σύντροφο μας και να επικοινωνούμε αυτά που μας απασχολούν, είναι σίγουρα ο καλύτερος δείχτης ότι μπορούμε να βγούμε από μια κρίσιμη κατάσταση. Θα μπορούσαμε σε μελλοντικό βίντεο να μας πεις κάποια πράγματα για το τι λέμε σε σχέση με τη σεξουαλική διαπαιδαγωγή σε ανά την ηλικία. Φυσικά. Σε ένα μελλοντικό βίντεο να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστούμε, είναι αρκετά μεγάλο βίντεο, αλλά νομίζω είναι εξαιρετικά ακαθόδες το θέμα και το ζήτημα. Θα πούμε την επόμενη Αριστοτρίτη. Γεια. Yeah.